το χέρι σου από την τσέπη μου! Τσέπη σου ήτανε. Κρυπνήσταλο! Μαμά! Μαμά! Υπουργέ, τι κάνετε εσείς εδώ? Εγώ τι κάνω, εσείς τι κάνω εδώ πέρα, μου λέτε, τι να κάνουμε κύριε Υπουργέ μου, λίγο τον αρπάξαμε λιγάκι. Με ενδιαφέρουν τα ερωτικά σου, Μιχαλίδα. Τα οικονομικά σου με ενδιαφέρουν. Αλία, δεξιώσαι κι εσύ. Ναι, πού το καταλάβατε? Δεν το καταλάβω. Από το μωρό που έχει δίπλα σου. Εσύ, Μαχαλάκησα είσαι. Ναι, πού το καταλάβατε? Από το μαλάκα που έχει δίπλα σου. Κύριε Υπουργέ, θα μας πείτε τι κάνετε εσείς εδώ? Τι κάνω? Το καθήκον μου, ανόητε. Ήρθα να κλείσω τις εκκρεμότητες που έχει η κυβέρνηση για να ολοκληρωθεί επιτέλους η συμφωνία με την Τρόικα. Και γιατί ήρθατε σε εμάς, καλέ? Εσείς δεν είστε οι ανυπρόκοποι που ζήτησαν να ξεπληρώσουν τα χρέη τους 100 δόσεις, Γιατί κύριε Υπουργέ, ποιοι ξεπληρώνουν τα χρέη τους πια μετρητής? Μοιραίωνε, οι Λάνιστερ. Κάνω κάτι λάθος κύριε Υπουργέ. Φυσικά χαζοβιόλη. Αυτό το καλαμπούλι με τις δόσεις δηλαδή, πού το μάθατε? Στο αυτιά το πρωί. Δηλαδή, αν χρωστάς τη γυναίκα σου ένα καλό σεξ, τι θα της πεις? Θα σου δίνω ένα πόντο το μήνα για τους επόμενους 100 μήνες? Σου φτάνει σε ένα πόντο, μωρή? Κοιτάξτε, από το μηδέν που έχουμε τώρα, μου φτάνει και το ένα. Καλά σε κατάλαβα, καμάτιε, καμάτιε. Γιατί δεν τις φορμάρεις το σκληρό, Κύριε Υπουργέ μου, με τόσα που έχω στο μυαλό μου, πώς θα αποδώσω και θα έχω όρεξη για σεξ? Δικαιολογία του γλουτού, ελληνιστή του κόλλου. Αν κάνουν σεξ μόνο όσοι δεν έχουν τίποτα στο κεφάλι τους, τότε εγώ θα έπρεπε να είμαι ο Ρόκος η Φρέντι. Πώς θα αποδώσω στο σεξ, κύριε Υπουργέ μου? Έχω τόσα να σκεφτώ. Τον Έφια, το Χαράτσι, το Τέβε, την Εφορία. Όλα αυτά είναι οι μικρές χαρές της ζωής, λιπόψυχε. Είσαι και λίπος και ψυχή ταυτόχρονα. Υπάρχει μεγαλύτερη ειδονή από το να πληρώνεις τον Έφια? Άλλα είναι τα πραγματικά προβλήματα. Α, ναι, ποια είναι? Πρέξει γάβατα εσύ. Αυτό που πέρασα προχθές εγώ. Τι πάθατε? Με είχα καλέσει την ίδια μέρα ο Θέμος, ο Πρετεντέης, ο Κυριάκος Τωμαίδης, ο Χατζη Νικολάου, η Ιωάννα Λίλη στο Μακεδονία TV και η Τζέσι. Κάνω τα πάντα όλα μετά τις 2 στο Φουλινέτ. Αλήθεια? Ένα δράμα πρέπει να ζήσατε. Τώρα μιλάς όμορφα. Έβγε, ναι μου, έβγε. Να σας πω, Υπουργέ μου, και πού πήγατε τελικά? Πήγα στο Πρετεντέρι. Για να τον επαναφέρω στο σωστό δρόμο, γιατί έχει ξεφύγει. Ξέρεις, για να το παίξει επαναστάτης. Πομπολάρος επαναστάτης, ήμουν απλός πομπολάρος. Αφήνει μουσί, δεν βάζει γαβάτα και έχει να πληθεί από τον Πάσχα. Το επόμενο βήμα είναι να αφήσει κοτσίδα σαν το Τσακαλία, ακούς, και να ρίχνει μολότα στις πορείες μαζί και ένα κελομπούλ. Με αφορά πράγματα. Συγγνώμη, εσύ, εμείς με τις δόσεις θα κάνουμε? Τι να κάνεις, Ανακόντα, θα πληρώσεις? Ξέρω με τι να πληρώσω, αφού και ανάποδα να με γυρίσει, δεν βρει τίποτα. Θες να δοκιμάσεις? Τρελώσε! Για να κατεβάσω κύλι, άσε. Έπαθα ρίξη χειαστή και μόνο που το σκέφτηκα.